Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μα. Λοιπόν, άκουσα το τελευταίο σποτ ε, που έβγαλε το Κουκουέ. πολλά στελέχη του Κουκουέ και τελειώνει με τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτοί είμαστε. Τι είσαστε τελικά, Είμαστε η μοναδική αξιόπιστη και μαχητική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνδιαμορφώνοντας και υλοποιώντα μια αντιδραστική, αντιλαϊκή πολιτική, που ο κόσμο τη μετράει στην τσέπη του, τη μετράει μέσα στα νοσοκομεία που ξεχυλίζουν τα ράτζα, τη μετράει στην παιδεία, τη μετράει σε όλε τι πλευρέ τη ζωή του. Κύριε Κοτσάντη, είναι μια ερώτηση που πραγματικά. Με... Το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη άποψη για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωστή, σεβαστή, όπω θέλετε πείτε το. Ωστόσο, διεκδικεί ψήφο για να είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποια είναι η ατζέντα ακριβώ, δηλαδή τι ακριβώ. Κοιτάξτε, ακριβώ επειδή είμαστε με την Ευρώπη των λαών, τη αλληλεγγύη, τη ειρήνη, των κινημάτων, τη νεολαία, Γι' αυτό είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μεγάλων Επιχειρηματικών Ομήλων, των Λόμπι, των Πολιεθνικών και του Πολέμου. Και διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του, πάνω από 40%, θέλει να εκφράσει την ανησυχία του, την αποδοκιμασία του, την αντίθεσή του με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και του λέμε ότι έχει επιλογή να στείλει περισσότερου ευρωβουλευτέ στο Ευρωκοινοβούλιο που δεν θα είναι χειροκροτητέ των Λόμπι και δεν θα ψηφίζουν όπω κάναν όλα τα άλλα κόμματα ότι τα λόμπι είναι στοιχείο ζωτικό τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, αλλά θα στείλει τη δικιά του φωνή, υπερασπιστέ των δικών του συμφερόντων, έτσι ώστε να ενημερώνουν, να καταψηφίζουν, να αποκαλύπτουν και κυρίω να οργανώνουν τι αντιστάσει του κόσμου απέναντι σε μια ευρωπαϊκή πολιτική που κρύβεται πίσω από κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, πίσω από κάθε έγκλημα που συναντάμε στη ζωή μα. Για παράδειγμα. Βεβαίω, έχει δώσει και πάρα πολλά Κονδύλια η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια. Ε, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά έργα. Έτσι, το θέμα ακριβώ ότι... όμω και με αυτά τα κονδύλια είναι ποιο τα πληρώνει και ποιο τα τσεπώνει. Δηλαδή το θέμα σε τελική ανάλυση είναι πού πάνε αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν φαντάζομαι να πιστεύει κάποιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα φιλόπτωχο ταμείο το οποίο χρηματοδοτεί του λαού των άλλων χωρών. Εδώ η Γερμανία είναι σε ύφεση. Ο, γερμα... ο γερμανικό λαό και οι άλλοι λαοί. Μάλλον και σε αυτού του λαού πεινάνε ακόμα και όσοι εργάζονται. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι τα λεφτά αυτά έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, Ταμείο Ανάκαμψη, 36 δισεκατομμύρια. Εκ των οποίων το 86% πάει στι πολύ μεγάλε επιχειρήσει με πάνω από 500 εργαζόμενου, δηλαδή στο 0,01% των ελληνικών επιχειρήσεων. Και την ίδια ώρα στο λαό φορτώνονται τα χρέη, τα δάνεια. Τα 600 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που συνοδεύουν το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο εμείς ονομάζουμε Νέο Υπερμνημόνιο. Αντίστοιχα, δείτε άλλα παραδείγματα. Αφαιρέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψη τα ελάχιστα αντιπλημμυρικά έργα που υπήρχαν για να προσελθούν νέε επιδοτήσει στου μεγάλου επενδυτέ. Καταλαβαίνετε ότι η κριτική δική μα είναι στον προσανατολισμό αυτών των ενισχύσεων και λέμε ότι είναι λεφτά των ευρωπαϊκών λαών που καταλήγουν στι τσέπε των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Ε, οι επενδύσει βεβαίω δεν. Γιατί μιλάμε για αυτέ. Δεν συμβάλλουν α, στη μείωση τη ανεργία. Δηλαδή μιλάμε για τι επενδύσει σαν να είναι κάτι κακό, αλλά έχουν και μια καλή έτσι, πλευρά. Ναι, κοιτάξτε. Βλέπαμε ή, και τα επενδύσει. Ή α πούμε στοιχεία. δεν είναι χρήματα τα οποία αντλεί το κράτο από τι επενδύσει και μπορεί να τα επενδύσει στον, αντίστοιχα στο κοινωνικό. Το ίδιο ακριβώ είναι κράτος. το ζήτημα. Ότι σήμερα το κράτο το 95% τη φορολογία. Το αντλεί από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, από εργαζόμενου και αυτοαπασχολούμενου, με μια τεράστια φοροαφέμαξη, με άδικου έμεσους φόρου, την ίδια ώρα που η μερίδα του Λέοντο από τον κρατικό προπολογισμό πάει για πολεμικέ δαπάνε, 8 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ, πάει για φοροαπαλλαγέ στου εφοπλιστέ. Οι εφοπλιστέ στη χώρα μα έχουν πάνω από 50 φοροαπαλλαγέ, πολλέ ορίζονται μάλιστα και από το ίδιο το Σύνταγμα, πάει σε ενισχύσει στου τραπεζίτε και στου βιομήχανου. Είδαμε τα στοιχεία πριν για την ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Η ανάπτυξη πάει καλά, τα νούμερα ευημερούν, οι τραπεζίτε. Έχουν εμφανίσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια κέρδη πέρσι. Οι εισηγμένε στο χρηματιστήριο πάνω από 10 δισεκατομμύρια και μάλιστα σημειώνουν νέα ρεκόρ φέτο. Την ίδια ώρα όμω ο κόσμο δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Οι εργαζόμενοι στο θαύμα του τουρισμού δουλεύουν σε συνθήκε γαλέρα. Έχετε δει, φαντάζομαι, τον εργαζόμενο ξανά φέτο κολυμβητή στη Ρόδο με το δίσκο στο χέρι. Συμβάσει και ρήτρε μη αποχώρηση στην Κρήτη, σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε εργαζόμενους που μπορούν να δουλεύουν με 800 και 1000 ευρώ για 13 ώρες την ημέρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία όμως... ανάμεσα στα κέρδη της οικονομίας και των λίγων και ανάμεσα στους μισούς και τα δικαιώματα των πολλών. Κι όμως... Ε, ναι. ε, ναι. ε, ναι. ε, όμως είδαμε πάρα πολλά λαϊκά στρώματα που περιγράφεται. Ε, επέλεξαν νέα δημοκρατία στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Ναι, αυτό ισχύει με καλύτερο χορηγό το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Που ουσιαστικά ταυτίστηκαν σε στρατηγικέ επιλογέ και σε κρίσιμα νομοσχέδια με τη Νέα Δημοκρατία, καλλιεργώντα σε μεγάλα τμήματα του λαού μα ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Σήμερα όμω βλέπουμε τον ίδιο λαό να κοντένει τη Νέα Δημοκρατία και να βλέπουμε και άλλη πλέον η Νέα Δημοκρατία το περιβόητο 41% όπως το κόντινε και μέσα στη χρονιά που μας πέρασε, μέσα σε μεγάλους εργατικούς λαϊκούς και νεολαίστικους αγώνες, στους οποίους πρωτοστάτησε το ΚΚΕ. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση στριμώχτηκε με τον αγώνα των φοιτητών ενάντια σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, στριμώχτηκε από τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική που τους ξεκληρίζει. Γι' αυτό είδαμε τους αγρότες να βουλιάζουν τα κέντρα πολύ μεγάλων πρωτευουσών σε όλη την Ευρώπη να φτάνουν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, δείχνοντα με το δάχτυλο την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά του ε, ξεκληρίζει από το βιό του και δεν του αφήνει να καλλιεργήσουν. Άρα, καταλαβαίνουμε, είδαμε πολύ μεγάλε κινητοποιήσει επίθεση για το έγκλημα στα Τέμπη για να μην συγκαλυφθεί, για να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι, οι πολιτικοί και οι ποινικοί υπεύθυνοι. Άρα νομίζουμε ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει βρει το μάστορά της, έχει αντίπαλο, είναι μέσα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, εκεί θα καταθέσει κάθε του ψήφο το ΚΚΕ για να αποσπάσουμε ανάσας ανακούφησης, για να Φρενάρουμε αντιλαϊκά μέτρα, αλλά και για να ανοίξουμε ένα διαφορετικό δρόμο προοπτική για ριζικές αλλαγές στην οικονομία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά.